Πρασινοσικές είναι ντόπια ποικιλία και είναι τα σίκα που κατά κύριο λόγο έβαζαν στα χωράφια τους προκειμένου να μπορούν να τα κάνουν ξερά για να έχουν το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικά δέντρα και όπως βλέπετε είναι από τότε που τα φύτεψε ο παππούς, δηλαδή πριν από 50 και χρόνια. Βρισκόμαστε στο Σταλό, ένα χωράφι που εκτείνεται σε αναβαθμίδες στις παρυφές του Σκοτεινού που είναι ένα βουνό στο χωριό Φίλια και καλλιεργούμε αμπέλια και τριαντάφυλλα. Σήμερα είμαστε εδώ με καλούς φίλους για να μαζέψουμε τριαντάφυλλα. Κανονικά η συγκομιδή γίνεται πάρα πολύ νωρίς το πρωί, ώστε να μην προλάβει ο ήλιος να πάρει όλο το εθέριο έλαιο, όλη τη μυρωδιά που έχουν αυτά τα όμορφα τριαντάφυλλα. Είναι μια ενδυμική ποικιλία, υποείδος της ρόζα δαμασκίνα της Δαμασκηνής και βρίσκεται εδώ πάρα πολλά χρόνια στον τόπο μας με πάρα πολύ και ιδανική καλλιέργεια με τα αμπέλια από το ροδοπέταλο που μετά θα χωρίσουμε από το τριαντάφυλλο, θα βγάλουμε σταδιακά είτε ροδόσταγμα είτε ροδόνερο. Αυτή η δράση όλη υλοποιείται στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει το δίκτυο της Open Farm. Η Open Farm είναι η δράση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να φέρουν σε επαφή ανθρώπους και από το αστικό περιβάλλον αλλά και από την επαρχία σε επαφή με διάφορες φάρμες και κτήματα που παράγουν διάφορα προϊόντα ώστε να μπορεί να έχει άμεση επαφή ο καταναλωτής και ο κάθε ένας από εμάς με το προϊόν που παράγεται και με την πρώτη ύλη, πού παράγεται, πώς συλλέγεται, πώς καλλιεργείται, αλλά και με το προϊόν που τελικά παίρνει για να δει πώς θα μεταποιηθεί και πώς φτάνει τελικά στη μορφή του εκείνη στο μπουκάλι ή στο βάζο. Είμαστε στο χώρο του εργαστηρίου, όπου έχουμε κάνει τα ροδοπέταλα πάνω από τριαντάφυλλα. Μπορούμε να τα βάλουμε είτε σε αυτό εδώ το μηχάνημα που είναι ιδιοκατασκευή για να φτιάξουμε ροδόσταγμα, είτε σε αυτό εδώ που είναι μια χορηγία του οργανισμού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά για να φτιάξουμε ροδόνερο. Έχουμε λοιπόν δύο εναλλακτικούς τρόπους για να αξιοποιήσουμε αυτή την σπουδαία πρώτη ύλη. Οπότε εδώ απλώνω τα ροδοπέταλα, αυτό το πιέζει για πάρα πολλές ώρες και σιγά αρχίζει και στάζει το ροδοπέταλο χωρίς να έχουμε προσθέσει τίποτα άλλο. Οπότε είναι μια ιδιοκατασκευή αυτό, μια πατέντα, η οποία έχει τα μειονεκτήματα της μη απόδοσης, γιατί στην ουσία βάζεις πάρα πολλά ροδοπέταλα για να πάρεις ελάχιστη ποσότητα και του πολύ μεγάλου χρόνου που απαιτείται για να παραχθεί. Οπότε στην ουσία οικονομοτεχνικά δεν είναι κάτι κερδοφόρο, αλλά βγάζει ένα πάρα πολύ σπουδαίο προϊόν. Και πολύ μοναδικό, έτσι. Και από εδώ τώρα έχουμε τον αποστακτήρα, ναι. Βάζουμε εδώ πέρα τα ροδοπέταλα μαζί με νερό. Κλείνουμε αυτές εδώ τις βαλίδες και βάζουμε εδώ πέρα ένα σωλήνα. Περνάει ο ατμός με τα εθέρια έλαια. Αυτό εδώ βάζουμε. Ναι. Και περνάει ο ατμός με τα εθέρια έλαια που βάζω μέσα. Και εδώ πέρα υγροποιείται.